Everdell, η έφορη κοιλάδα. Ένα παιχνίδι το οποίο κυκλοφορεί στη χώρα μας από την Gaisa, είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι τοποθέτησης εργατών και διαχείρισης καρτών χεριού, αυτοί είναι οι δύο βασικοί μηχανισμοί του παιχνιδιού, στο οποίο θεματικά οι παίχτες αναλαμβάνουν το ρόλο από μικρά διάφορα πλασματάκια του δάσους, ποντίκια, σκαντζόχυρους, σκύρους και ούτω καθεξής, που προσπαθούν να χτίσουν την πόλη τους και να τη μεγαλώσουν για να κερδίσουν πόντους νίκης και να δείξουν ότι είναι οι πιο ικανοί μέσα στο δάσος. Το θέμα ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, όπως φανταστική είναι και η παραγωγή του. Έχουμε γυρίσει ένα ξεχωριστό βίντεο στο οποίο δείχνουμε πώς είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού και πόσο πανέμορφα ξεδιπλώνονται πάνω στο τραπέζι, τριζιάστατα μαζί με το ιερό δέντρο στο οποίο βάζεις πάνω κάρτες και έξτρα πλασματάκια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο στη φιλοσοφία του είναι πάρα πολύ απλό. Στέλνεις εργάτες για να πάρεις από διάφορες τοποθεσίες τα υλικά που δίνουν οι τοποθεσίες, έτσι ώστε σε μετέπειτα γύρους να μπορείς να χρησιμοποιήσεις, να κατεβάσεις κάρτες είτε από το χέρι σου είτε κάτω από το ταμπλό, να τις χτίσεις ουσιαστικά στο πλέγμα που φτιάχνεις μπροστά από την περιοχή που παίζεις, που είναι η πόλη σου, φτιάχνοντας, χτίζοντας είτε κατασκευές μοναδικές, είτε κατασκευές απλές, είτε διάφορα πλασματάκια. Η πόλη του κάθε παίχτη μπορεί να πάει σε ένα πλέγμα 3x5 μέχρι 15 κάρτες μέγιστο και πολύ απλά στο γύρο σου, ξαναλέω, έχεις να κάνεις ένα από τα τρία. Είτε θα στείλεις ένα εργάτη σε μια τοποθεσία και θα πάρεις αυτά που σου δίνει, υλικά, κλαδιά, ρετσίνια, μούρα κ.ο.κ. Είτε θα κατεβάσεις μια κάρτα από το χέρι σου ή θα την παίξεις απευθείας από το λιβάδι από κάτω, πληρώνοντας αυτά τα υλικά που λέει για να την πάρεις και να την βάλεις στην πόλη σου, είτε θα δείξεις ότι έχεις τελειώσει το γύρο σου για να προετοιμαστείς και την επόμενη εποχή και να πάρεις τα bonus που έχεις στο τέλος κάθε εποχής. Τόσο απλά. Εξαιρετικά απλό σε κανόνες, όμως η ομορφιά και το βάθος εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο gameplay και πολύ ωραίο τρόπο παίξηματος, έρχεται από το ποιες κάρτες θα κατεβάσουν οι παίχτες κάτω, πώς θα τις συνδυάσουν για να φτιάξουν, σκεφτείτε, μια μηχανή παραγωγής από την οποία θα μπορούν να έχουν διάφορα πράγματα τα οποία θα τους τροφοδοτούν μέσα στο παιχνίδι για να μεγαλώνουν την πόλη τους και να την κάνουν όσο δυνατόν καλύτερη, έτσι ώστε στο τέλος του χειμώνα να είναι αυτοί που έχουν την πιο καλά προετοιμασμένη πόλη και να κερδίσουν το παιχνίδι με τους περισσότερους πόντους νίκης. Παιχνίδι το οποίο είναι φανταστικό από ποιότητα παραγωγής. Παιχνίδι πανέμορφο στο μάτι, τόσο για το τριδιάστατο δέντρο που έχουν βάλει, από το οποίο παίρνεις κάρτες και παίρνεις και διάφορους εργάτες και διάφορα γεγονότα ούτω καθεξής, το ιερό δέντρο του δάσους, όσο και από τα φανταστικά γραφικά που έχει μέσα το παιχνίδι από έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη στο είδος, τον Andrew Bosley. Κάθε κάρτα για μένα είναι ένα αριστούργημα. Αν την παρατηρήσει κάποιος, έχει λεπτομέρεια, ομορφιά, ιδιαιτερότητα, εξυπνάδα, χιούμορ. Είναι φανταστική εικονογράφηση που έχει μέσα το παιχνίδι. Νομίζω απλά μπορεί κάποιος να παίρνει τις κάρτες και να τις κοιτάει. Και τα υλικά του παιχνιδιού είναι φανταστικά. Τα κλαδιά που χρησιμοποιεί, τα ρετσίνια, τα μούρα, όλα είναι πάρα πολύ όμορφα και συντελούν στο να δώσουν οπτικά ένα πανέμορφο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό από μόνο του δεν θα ήταν αρκετό. Το παιχνίδι παίζει πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορη ροή, πολύ ωραία επαναπαιξιμότητα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό από το επόμενο γιατί έχει πολλά πράγματα ανάλογα με το πώς χτίζεις την πόλη σου και πώς ξεδιπλώνεις. Και άλλα πολλά τα οποία θα τα πω στο τέλος αυτού του βίντεο όπως κάνω πάντα. Ξεκίνησα να λέω τη γνώμη μου πολύ περισσότερο, αλλά είναι νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο έχει δικαιωματικά θέση σε κάθε βιβλιοθήκη εκεί έξω. Φανταστικό επιτραπέζιο παιχνίδι και πολύ χαίρομαι που το έφερε η Gaisa στην χώρα μας και το παρουσιάζουμε εδώ στο επιτραπέζιο. Το δείχνουμε εδώ στο κανάλι μας στην ελληνική του έκδοση. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς παίζει το παιχνίδι, να σας εξηγήσω τους κανόνες και να επιστρέψουμε στο τέλος αυτού του βίντεο όπως κάνουμε πάντα για μια σύντομη σύνοψη για τις εντυπώσεις μας από το Everdell, η έφορη κοιλάδα. Όπως πάντα θα σας καλέσω να κάνετε like σε αυτό εδώ το βίντεο. Θα σας καλέσω, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο από όλα αυτά που βγάζουμε εκεί έξω. Αλλά πάνω απ' όλα θα σας φωνάξω στην κοινότητα που έχουμε στο Επιτραπέζουμε, Facebook Group, στην ομάδα που έχουμε στο Επιτραπέζουμε, όπου είμαστε μια κοινότητα 8.500 παθιασμένων ανθρώπων, φίλοι και φίλες, μικροί και μεγάλοι, με ένα κοινό παρανομαστή όλοι μας, την αγάπη μας και το πάθος μας για τα επιτραπέζια παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το Everdell, η έφορη κοιλάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζει το Everdell, η έφορη κοιλάδα. Στο Everdell θα τοποθετείτε εργάτες σε διάφορες τοποθεσίες του ταμπλό, προκειμένου να μαζέψετε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για να παίξετε μπροστά σε ανοιχτές κάρτες δημιουργώντας τη δική σας πόλη. Καλή ώρα όπως εδώ. Κάθε γύρο θα εκτελείτε μία από τις τρεις διαθέσιμες ενέργειες. Τοποθετήστε έναν εργάτη, είτε παίξτε μία κάρτα, είτε προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή.
μπορείτε να τοποθετήσετε έναν από τους εργάτες σας σε οποιοδήποτε τοποθεσία, αρκεί να μην είναι κατηλημένη από άλλο παίκτη, εκτός φυσικά αν η τοποθεσία επιτρέπει πολλούς εργάτες, θα το εξηγήσουμε σε λίγο, και αμέσως κερδίζετε τα αναγραφόμενα, είτε είναι υλικά, είτε να εκτελέσετε την ενέργεια. Για να παίξετε μια κάρτα, πρέπει να πληρώσετε το αναγραφόμενο κόστος σε υλικά. Οι κάρτες μπορούν να παιχτούν είτε από το χέρι σας, είτε από την περιοχή του ταμπλού που περιέχει ανοιχτές κάρτες και λέγεται λιβάδι, που είναι εδώ. Αν όλοι οι εργάτες σας έχουν τοποθετηθεί, μπορείτε να προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή, παίρνοντας πίσω όλους τους εργάτες σας, κερδίζοντας έναν ή περισσότερους νέους εργάτες και εκτελώντας την ενέργεια που περιγράφεται για την κάθε ακόλουθη εποχή. Ένας παίκτης έχει τελειώσει το παιχνίδι όταν παίξει μέχρι και την τελευταία εποχή και δεν μπορεί να εκτελέσει άλλες ενέργειες. Όταν τελειώσουν όλοι οι παίκτες, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους είναι και ο νικητής. Περιεχόμενα του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν να εξοικειωθούμε με τα περιεχόμενα του παιχνιδιού και να καταλάβουμε τι βλέπουμε μπροστά μας. Πρώτα βλέπουμε το ταμπλό, το οποίο είναι ήδη στο τραπέζι και έχει αυτό το κυκλικό σχήμα, το οποίο για μένα είναι καταπληκτικό, ξεφεύγει από το κλασικό τετράγωνο ταμπλό που έχουμε δει στα επιτραπέζια παιχνίδια. Στη συνέχεια υπάρχουν 4 πλακίδια βασικών γεγονότων, όπως για παράδειγμα είναι αυτό εδώ, τα οποία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μπαίνουν στις κατάλληλες θέσεις. Οι θέσεις τους είναι 1, 2, 3, 4, θα τις δούμε σε λίγο. Υπάρχουν 24 εργάτες σε πλασματάκια του δάσους, οι οποίοι είναι 6 ένα παίκτη και έχουμε σκατζόχυρους, ποντίκια, σκίουρους και χελώνες. Υπάρχουν οι δείκτες πόντων, 13 πόντων και 20 ενός πόντου, οι οποίοι είναι όλοι εδώ μέσα. Υπάρχουν 20 δείκτες κατηλημένου που δείχνουν μια κλειστή πόρτα. Υπάρχει ένα οκτάπλευρο ζάρι που παίζεται σε παιχνίδι για έναν παίχτη και είναι αυτό εδώ το μαύρο ζάρι. Καθώς επίσης και 128 κάρτες πλασμάτων και κατασκευών. Έχω βάλει τις περισσότερες εδώ κάτω, έχω βάλει ήδη κάποιες ανοιχτές για το setup και κάποιες εδώ, αλλά γενικά οι κάρτες έχουν καταπληκτική εικονογράφηση, το έχω δείξει και το έχω αναλύσει σε ένα ξεχωριστό βίντεο που αναφέρομαι κυριολεκτικά μόνο για τα περιεχόμενα του παιχνιδιού, την ποιότητα παραγωγής και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, αλλά πρόκειται για ένα παιχνίδι διαμάντι το οποίο περιέχει φανταστική εικονογράφηση από τον Andrew Bosley και είναι ένα παιχνίδι το οποίο για μένα είναι κόσμημα τόσο παικτικά όσο και οπτικά και νομίζω και πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου. Οι κάρτες αυτές λοιπόν, αφού κάνουμε την προετοιμασία που θα την εξηγήσουμε σε λίγο, μπαίνουν εδώ κάτω από το ιερό δέντρο και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι κάνουν και ποια είναι η θέση τους. Επιπλέον υπάρχουν 11 κάρτες δάσους, στις οποίες έχω ήδη βάλει 4 κάτω και αυτές είναι οι κάρτες οι οποίες έχουν αυτήν εδώ την τράπουλα και αυτό εδώ το πίσω μέρος. Οι υπόλοιπες δεν θα χρειαστούν, είναι για να υπάρχουν ποικιλία σε κάθε παιχνίδι και να μην είναι ποτέ ένα παιχνίδι ίδιο με το άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Υπάρχουν επιπλέον 16 κάρτες ειδικών γεγονότων και σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχουν 4 στο δέντρο πάνω. Το δέντρο είναι τρισδιάστατο όπως βλέπετε. Θα το βγάλω να σας το δείξω με την πρώτη ευκαιρία, χωρίς να τα ρίξω όλα κάτω. Αλλά βλέπετε ότι είναι ένα τεράστιο τρισδιάστατο δέντρο το οποίο έχει μια θέση για να μπει και η θέση αυτή, αν δεν τα ρίξω πάλι όλα κάτω, είναι πάνω εδώ στο ταμπλό. Το παιχνίδι έρχεται με διάφορες πρώτες ύλες που είναι πάρα πολύ ρεαλιστικές. Υπάρχουν 30 κλαδιά τα οποία βλέπετε εδώ και έχουν το σχήμα ξύλων και κλαδιών. Υπάρχουν επίσης 25 ρετσίνια τα οποία είναι αυτά εδώ. Υπάρχουν 20 βότσαλα τα οποία είναι καταπληκτικά περιεχόμενα και έρχονται μέσα στο παιχνίδι κανονικά. Και 30 μούρα τα οποία είναι αυτά εδώ τα ελαστικά όμορφα μούρα. Τα έχω βάλει ήδη στις θέσεις που πρέπει να μπουν για την αρχή του παιχνιδιού. Θα τα εξηγήσω αυτά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Να πω απλά ότι αυτά εδώ τα μπολάκια τα οποία είναι 3D printed, είναι τρισδιάστατα, δεν έρχονται μαζί με το παιχνίδι. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το 3dmaker.eu. Είναι ένα site το οποίο εξειδικεύεται στο να φτιάχνει custom λύσεις τρισδιάστατες με τη χρήση 3D printing και είναι πάρα πολύ όμορφα. Όμως τα περιεχόμενα που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι έρχονται κανονικά. Το ίδιο και για τα δύο πράσινα μπουλάκια και αυτά είναι δικά μου, τα έχω βάλει από κάποιο άλλο παιχνίδι για να μπορώ να βάζω και να συλλέγω εκεί τους πόντους νίκης και τους δείκτες κατηλημένου. Τέλος, υπάρχουν κάποιες κάρτες, μια κάρτα νίκης, η οποία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να βγείτε φωτογραφία αν κερδίσετε το παιχνίδι. Και τέλος, υπάρχει και το ιερό δέντρο, το οποίο το βλέπετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να το κατασκευάσει κάποιος. Ήδη το δείξαμε στο βίντεο που γυρίσαμε με το unboxing βίντεο και τις πρώτες εντυπώσεις, πώς κατασκευάζεται, φτιάχνεται και αποσυναρμολογείται για να μπει εύκολα στο κουτί σε δευτερόλεπτα και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί δίνει πολύ ρετροειδιάστατη αίσθηση στο επίσης καταπληκτικό παιχνίδι από όλες τις απόψεις.
Να πούμε τώρα ότι εκτός από το αιώνιο δέντρο, το οποίο ουσιαστικά έχει τον λόγο απλά για να κρατάει τα διάφορα αντικείμενα, αν για κάποιο λόγο σας ενοχλεί, μπορείτε να το βγάλετε και να βάλετε τις κάρτες δίπλα στο ταμπλό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη χρήση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι υπέροχο συνδυαστικά. Να πούμε ότι όταν γενικά στο ταμπλό βλέπουμε ότι λέει να κερδίσουμε κάτι, αυτό που κάνουμε είναι να παίρνουμε τον αγραφόμενο υλικό ή πόντους από το απόθεμα. Δηλαδή να πληρώσουμε κάτι από τα υλικά που έχουμε μαζέψει, παίρνουμε αυτό που μας ζητάει και το τοποθετούμε στο απόθεμα όπως ζητάει αυτό που λέει η κάρτα ή οτιδήποτε. Αν μας ζητάει κάτι να ανοίξουμε κάρτες από την τράπουλα, πρέπει να τις ανοίξουμε για να τις δουν όλοι οι παίχτες. Και τέλος υπάρχουν κάποια σύμβολα τα οποία θα τα εξηγήσω, αλλά για παράδειγμα το κλαδί που είναι αυτό εδώ ή εδώ. Θα τα δείξουμε και στις δέσεις. Υπάρχει το ρετσίνι, αυτό είναι το σύμβολο του ρετσινιού. Τα σύμβολα των καρτών. Το σύμβολο του πόντου, αυτό σημαίνει δύο πόντι, αν έχει και νούμερο πάνω. Αυτό σημαίνει μούρο και κάρτα, αντίστοιχα. Και αν υπάρχει ένα εικονίδιο που έχει όλα τα υλικά, σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε, όπως εδώ, οποιοδήποτε υλικό θέλουμε. Αυτά λοιπόν είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα την προετοιμασία. Το πρώτο που κάνουμε είναι τοποθετούμε το ταμπλό στο τραπέζι και τοποθετούμε το αιώνιο δέντρο, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτή τη στιγμή. Το έβγαλα για να έχουμε καλύτερη κλίση στην κάμερα από κοντά. Στο πάνω μέρος του ταμπλό που έχει έναν κομμένο κορμό, ακριβώς κάτω από τις κάρτες. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα κλαδιά, τα ρετσίνια, τα βότσαλα και τα μούρα, τα οποία είναι αυτά εδώ, στις αντίστοιχες θέσεις πάνω στο ταμπλό. Αν δεν έχετε αυτά τα μπολάκια, φυσικά θα τα ρίξετε απλά εδώ πέρα. Ή κάποια άλλα μπολάκια που να σας βολεύουν. Αφού γίνει και αυτό, στη συνέχεια τοποθετούμε όλους τους δείκτες πόντων που είναι αυτοί εδώ και τους δείκτες κατηλημένου που είναι αυτοί εδώ σε θέσεις βολικές κοντά στο ταμπλό για να έχουν πρόσβαση όλοι οι παίκτες. Στη συνέχεια ανακατεύουμε τις κάρτες δάσους και τις τοποθετούμε στα ξέφωτα δάσους που έχει το ταμπλό. Αν δείτε τα ξέφωτα, έχουμε δύο ξέφωτα στην αριστερή, στη δεξιά θέση και αντίστοιχα άλλα δύο ξέφωτα, εδώ και πιο κάτω, στην αριστερή. Τυχαία λοιπόν ανακατεύουμε και παίρνουμε τέσσερις κάρτες από αυτές εδώ και τις χρησιμοποιούμε για να τις βάλουμε πάνω στις θέσεις που έχουν το αντίστοιχο σύμβολο, που είναι θέσεις στις οποίες μπαίνουν οι κάρτες του δάσους. Να πούμε ότι χρησιμοποιούμε τρεις κάρτες για δύο παίκτες ή τέσσερις κάρτες για τρεις ή τέσσερις παίκτες. Οι υπόλοιπες κάρτες, που είναι πάλι αυτές εδώ, τις παίρνουμε και τις επιστρέφουμε στο κουτί, γιατί είναι απλά για να υπάρχει ποικιλία σε επόμενα παιχνίδια. Δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε. Κατόπιν, τοποθετούμε τα τέσσερα πλακίδια βασικών γεγονότων, τα οποία τα ξαναδείχνω για να τα δείτε, είναι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τα παίρνουμε και τα τοποθετούμε στις θέσεις τους κατά μήκος του ποταμιού, όπως φαίνεται και στο φυλάδι οδηγιών, και μετά ανακατεύουμε τις κάρτες ειδικών γεγονότων και πάμε λίγο πιο πάνω ψηλά στο δέντρο και τοποθετούμε τέσσερις τέτοιες κάρτες ειδικών γεγονότων στα χαμηλότερα κλαδιά του αιώνιου δέντρου. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα ειδικά γεγονότα στο κουτί. Αυτές οι κάρτες στοιχεία λοιπόν έχουν αυτό το πίσω μέρος, θα τραβήξουμε τέσσερις και θα βάλουμε δύο εδώ και δύο εδώ, απλά για να υπάρχουν στο κάτω μέρος των κλαδιών του ιερού δέντρου. Ανακατεύουμε την τράπουλα των καρτών του παιχνιδιού και τυχαία ανοίγουμε 8 κάρτες ανοιχτές στο λιβάδι. Λιβάδι θεωρείται αυτή η περιοχή η οποία από κάτω είναι κενή, δεν έχει κάτι. Τραβάμε λοιπόν 8 κάρτες και μας προτείνει το παιχνίδι να τις βάλουμε 4 πάνω και 4 κάτω, φτιάχνοντας ένα πλέγμα 2x4. Τις υπόλοιπες κάρτες θα πάμε να τις βάλουμε στο κάτω μέρος του ιερού βουνού, μέσα στην δέντρου, μέσα στην κουφάλα του, από όπου και θα τραβάμε στη συνέχεια κάρτες και τις τοποθετούμε λοιπόν εδώ, όπου είναι η στίβα των καρτών του παιχνιδιού. Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα από τα τέσσερα διαθέσιμα που έχει το παιχνίδι και παίρνει δύο εργάτες του χρώματος αυτού. Ο πρώτος παίκτης θα τραβήξει και 5 κάρτες κλειστές από τη στίβα των καρτών του παιχνιδιού, από την τράπουλα. Ο δεύτερος θα τραβήξει 6, ο τρίτος 7 και ο τέταρτος παίκτης 8 τέτοιες κάρτες. Τέλος, κάθε παίκτης τοποθετεί τους υπόλοιπους 4 εργάτες του στα πάνω-πάνω κλαδιά του αιώνιου δέντρου. Θυμίζω ότι από κάτω έχουμε βάλει τις κάρτες, ενώ στα πάνω κλαδιά θα βάλουμε τους υπόλοιπους εργάτες που είναι διαθέσιμοι να αποκτηθούν σε επόμενες εποχές. Αντίστοιχα, κάθε παίκτης θα βάλει έναν εργάτη στην άνοιξη, και φαίνεται ότι είναι η άνοιξη γιατί είναι στο πίσω μέρος του όρθιου δέντρου, έναν εργάτη στο καλοκαίρι και από δύο εργάτες ο κάθε παίκτης στο φθινόπωρο, που είναι και η τελευταία εποχή. Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι το παιχνίδι όταν θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και απλά να πούμε ότι ο πρώτος παίχτης είναι αυτός που είναι ο πιο φιλόζωος. Τελευταίο,
Στη θέση αυτή εδώ, στην εγκοπή που υπάρχει στο κάτω μέρος του ταμπλό, είναι μια θέση στην οποία θα μπαίνουν τα κλειστά σκάρτα του παιχνιδιού, καθώς οι παίχτες παίζουν και ξεσκαρτάρουν κάρτες. Πώς παίζεται το παιχνίδι? Το παιχνίδι παίζεται δεξιόστροφα. Παίζεται γύρους, στους οποίους εκτελείται μία από τις ακόλουθες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν με οποιοδήποτε σειρά, όμως μόνο μία μπορείτε να εκτελέσετε σε κάθε γύρο. Άρα από τις επιλογές που θα σας πω, μπορείτε να διαλέξετε μόνο ένα από τα τρία να κάνετε και φυσικά θα πάμε στον επόμενο παίχτη αντίστοιχα και θα γυρίζει γύρω-γύρω από το τραπέζι. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι επιλογές. Πρώτα, να τοποθετήσουμε έναν εργάτη ή να παίξουμε μία κάρτα ή να προετοιμαστούμε για την επόμενη εποχή. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτές τις τρεις επιλογές. Τοποθετήστε έναν εργάτη. Οι εργάτες σας είναι απαραίτητοι για την επέκταση και την επιτυχία της πόλης σας. Θα τους τοποθετήσετε σε διάφορες τοποθεσίες στο Everdell προκειμένου να μαζέψετε υλικά, να πάρετε κι άλλες κάρτες, να ολοκληρώσετε γεγονότα και ούτω καθεξής. Ίσως να ξεκινήσετε και ένα ταξίδι. Υπάρχουν λοιπόν κατά κόρον δύο ειδών τοποθεσίες. Αποκλειστικές και κοινές. Εικονίζονται με έναν ανοιχτό δακτύλιο και υπάρχουν στις εξής δύο διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι τοποθεσίες που είναι εδώ. Έχουν έναν κλειστό δακτύλιο, απεικονίζονται εδώ λοιπόν, αποκλειστικές τοποθεσίες, όταν έχουμε κλειστό το δακτύλιο, ενώ ο κύκλος ή τοποθεσία δεν έχει άνοιγμα στο κάτω μέρος όπως έχει εδώ δίπλα, σε αυτή την περίπτωση είναι μια αποκλειστική τοποθεσία. Εδώ λοιπόν, στις αποκλειστικές τοποθεσίες μπορεί να μπει μόνο ένας εργάτης. Υπάρχουν και οι κοινές τοποθεσίες όπως είναι αυτές που έχουν ανοιχτό το κάτω μέρος και εδώ μπορούν να μπουν στην πορεία του παιχνιδιού περισσότεροι από έναν εργάτη. Και δύο και τρεις και ούτω καθεξής. Στις τοποθεσίες αυτές. Θυμίζω, αυτές οι τοποθεσίες, ξανακουνάω λίγο τους εργάτες για να τις δείτε, έχουν ημικύκλια τοποθεσία, η οποία είναι ανοιχτή από κάτω. Ενώ αυτές οι οποίες έχουν την πατούσα, γιατί όλες έχουν πατούσα για να δεις που μπαίνουν οι εργάτες, αλλά είναι κλειστή από κάτω, είναι αποκλειστική. Για να επισκεφτείτε μια τοποθεσία, τοποθετήστε ένα από τους εργάτες σας σε μια οποιαδήποτε θέση με το διαθέσιμο σύμβολο της πατούσας και αμέσως πάρτε τα αναγραφόμενα υλικά ή εκτελέστε την ενέργεια. Αυτός ο εργάτης παραμένει σε αυτήν την τοποθεσία μέχρι να τον πάρετε πίσω με την ενέργεια προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή σε μετέπειτα σειρά σας. Παράδειγμα λοιπόν, αν έρχεται ο γύρος μου και βάλω αυτόν τον εργάτη εδώ, θα πάρω αμέσως τρία κλαδιά, όπως δείχνει δίπλα στη θέση που το έβαλα. Σε έναν άλλον γύρο, αν έρθει η σειρά μου και βάλω τον εργάτη εδώ, μπορώ να τον βάλω παρόλο που έχει κι άλλους, γιατί η τοποθεσία είναι διαθέσιμη. Κοινή, έχει ανοιχτό από κάτω μέρος, θα πάρω δύο κλαδιά και μία κάρτα αντίστοιχα. Οι τοποθεσίες που μπορείτε να επισκεφτείτε περιλαμβάνουν τις βασικές τοποθεσίες, οι οποίες είναι κατά μήκος αυτού του δρόμου που διασχίζει το ταμπλό και είναι τοποθεσίες οι οποίες πολύ ξεκάθαρα, όταν βάζεις τον εργάτη σου, παίρνεις ακριβώς αυτό που δείχνει. Είδαμε τις δύο πρώτες, εδώ αν βάλεις τον εργάτη θα πάρεις δύο ρετσίνια, εδώ ένα ρετσίνι και μία κάρτα, δύο κάρτες και έναν πόντο. Ένα μούρο και μία κάρτα ή αντίστοιχα εδώ ένα βότσαλο. Αυτές λοιπόν, κατά μήκος αυτού του δρόμου, είναι οι κάρτες, οι περιοχές οι οποίες έχουν τις βασικές τοποθεσίες. Υπάρχουν ωστόσο, όπως είδαμε, και άλλες τοποθεσίες. Πάμε λίγο να τις δούμε. Υπάρχουν και οι δασικές τοποθεσίες. Είδαμε ότι βάζουμε τέσσερις τέτοιες κάρτες στο setup, στην αρχή, στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Αυτές είναι πιο ισχυρές τοποθεσίες που μπορείτε να επισκεφτείτε. Σε παιχνίδι των 2 ή 3 παικτών υπάρχει χώρος μόνο για έναν εργάτη. Σε παιχνίδι αντίστοιχα των 4 παικτών υπάρχουν θέσεις και για δεύτερο εργάτη. Και φαίνεται αυτό γιατί η δεύτερη τοποθεσία λέει 4, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται αυτή η τοποθεσία μόνο όταν παίζουν παιχνίδι 4 παικτών. Αν παίζουν 2 ή 3, υπάρχει μόνο η πρώτη διαθέσιμη. Και πολύ απλά οι τοποθεσίες αυτές έχουν θέσεις όπου οι παίχτες μπορούν να τοποθετήσουν τους εργάτες τους και να πάρουν αυτά που λέει εδώ. Για παράδειγμα, αν έρθουν εδώ σε ένα παιχνίδι ενός, δύο ή τριών παικτών ή και στις δύο θέσεις αν παίζουν τέσσερις παίκτες, αυτός που θα φέρει τον εργάτη του εδώ θα πάρει ένα κλαδί, ένα ρετσίνι και ένα μούρο ή τρία μούρα. Εδώ θα πάρει τρεις κάρτες και ένα βότσαλο. Ενώ εδώ ξεσκαρτάρετε όσες κάρτες θέλετε και μετά τραβήξετε δύο για κάθε κάρτα που ξεσκαρτάρετε. Οπότε αλλάζεις κάρτες από το χέρι σου για να έχεις καλύτερες κάρτες ενδεχομένως. Αυτές λοιπόν οι τέσσερις είναι οι βασικές τοποθεσίες. Οι δασικές τοποθεσίες. Οι βασικές με β είναι πάνω. Έπειτα λοιπόν υπάρχουν επίσης οι κάρτες προορισμού. Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν εργάτη σε οποιαδήποτε κάρτα προορισμού της πόλης σας. Η πόλη μας, θα τη δούμε σε λίγο, είναι το πλέγμα των καρτών που παίζουμε μπροστά από εμάς.
και είναι κάρτες τις οποίες κατεβάζουμε κάτω και τις έχουμε μπροστά στην πόλη μας. Αυτή την πόλη προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Άρα μπορούμε λοιπόν να τοποθετήσουμε ένα εργάτη σε οποιαδήποτε κάρτα προορισμού της πόλης μας ή σε κάρτα προορισμού που βρίσκεται σε πόλη άλλου παίκτη, αν έχει το σύμβολο ανοιχτό. Σε αυτή την περίπτωση ο ιδιοκτήτης του κερδίζει ένα πόντο από το απόθεμα. Για παράδειγμα, εδώ έχω το ταχυδρομείο και κοιτάξτε, έχει τη θέση τοποθέτησης εργάτη. Το ίδιο και το πανεπιστήμιο. Άρα μπορώ να έρθω εδώ και να κάνω την ενέργεια που δείχνει από κάτω. Ή αντίστοιχα μπορώ να έρθω εδώ και να κάνω την ενέργεια που δείχνει στο πανεπιστήμιο, βάζοντας έναν εργάτη μου. Υπάρχουν, ξαναλέω, κάρτες οι οποίες έχουν το σύμβολο ανοιχτό και βρίσκεται εδώ στην αριστερή πλευρά της κάρτας. Βλέπετε, λέει ανοιχτό, ενώ εδώ δεν λέει ανοιχτό. Σε περίπτωση λοιπόν που μία τέτοια κάρτα είναι ανοιχτή, και ξαναλέω, είναι μοναδική, μόνο ένας εργάτης χωράει γιατί δεν έχει ανοιχτό το κάτω μέρος, άρα είναι μοναδική θέση, έτσι αποκλειστική. Εδώ λοιπόν, παρόλο που η πόλη αυτή ανήκει στον παίκτη που έχει τον σκύουρο, μπορεί ένας άλλος παίκτης στο γύρο του να βάλει εδώ εργάτη και να κάνει αυτό που λέει, γιατί η κάρτα λέει ανοιχτό, άρα είναι διαθέσιμη και για εργάτες άλλων παικτών να πάρουν τη θέση, αλλά στην περίπτωση αυτή ο παίκτης που έχει την κάρτα παιγμένη μπροστά στην πόλη του θα κερδίσει ο ίδιος, δηλαδή ο σκύουρος, έναν πόντο από το απόθεμα. Άλλες τοποθεσίες είναι σε γεγονότα. Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν από τους εργάτες σας σε οποιοδήποτε βασικό ή αντίστοιχα γεγονός ειδικό το οποίο είναι σε κάρτα. Για να ολοκληρώσετε το γεγονός πρέπει να ικανοποιείτε όλες τις αναγραφόμενες απαιτήσεις του και πρέπει να πληρώσετε τυχόν υλικά τη στιγμή που τοποθετείτε τον εργάτη σας εκεί. Και μόνο ένας παίχτης μπορεί να ολοκληρώσει ένα γεγονός. Πρέπει να μπορείτε να ολοκληρώσετε το γεγονός για να τοποθετήσετε τον εργάτη σας σε αυτό. Στην επόμενη εποχή παίρνετε πίσω κανονικά τον εργάτη σας. Εδώ λοιπόν θυμίζω ότι αυτά τα πλακίδια είναι τα βασικά γεγονότα και υπάρχουν στο κάτω μέρος τυπωμένα πάνω στο ταμπλό και αν βλέπετε έχουν θέσεις, οπότε μπορεί κάποιος να έρθει εδώ. Όταν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτού του γεγονότος και θα πούμε σε πιο κάτω σημείο πώς το γίνεται αυτό, αν μπορεί να το κάνει, για παράδειγμα να έχει τρεις τέτοιες κάρτες παιγμένες στην πόλη του, θα το εξηγήσουμε και μετά, τότε θα βάλει ένα εργάτη εδώ και θα κερδίσει τους πόντους που δείχνει το γεγονός αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν λοιπόν και τα ειδικά γεγονότα που είναι πάνω στις κάρτες και αν δείτε και αυτά έχουν θέση για να μπει εργάτης στο πάνω μέρος της κάρτας, πάλι αντίστοιχα μπορεί να έρθει εδώ να τηρεί τις προϋποθέσεις και να πληρώσει πιθανά κόστη για να εκπληρώσει την κάρτα στο ειδικό γεγονός. Τα ολοκληρωμένα γεγονότα πρέπει να τοποθετηθούν δίπλα στην πόλη σας για να βαθμολογηθούν στο τέλος του παιχνιδιού. Και δεν χρειάζεται να επιστρέψετε ολοκληρωμένα γεγονότα σας αν οι απαιτούμενες κάρτες αφαιρεθούν αργότερα από την πόλη σας. Για παράδειγμα, αυτό το γεγονός, η εντυπωσιακή όροφη της εκκλησίας, απαιτεί η πόλη σας να περιέχει ξυλογλύπτη και εκκλησία. Είναι δύο συγκεκριμένες κάρτες. Αν για κάποιο λόγο τις χάσετε αυτές τις κάρτες, ενώ πριν τις είχατε και μπορούσατε να ολοκληρώσετε με τοποθέτηση εργάτη αυτό το γεγονός και να πάρετε την κάρτα δίπλα σας, δεν επιστρέφετε το γεγονός πίσω, το έχετε ήδη κάνει και το κρατάτε δίπλα στην πόλη σας. Το ίδιο ισχύει και για τα πλακίδια. Όταν κάποιος το ολοκληρώσει αυτό το γεγονός, το παίρνει και αυτό δίπλα στην πόλη του. Αντίστοιχα, και φυσικά να πούμε ότι σκοράρονται στο τέλος του παιχνιδιού όταν σκοράρουμε την πόλη μας. Μία άλλη θέση μπορεί να πάρει εργάτη είναι το καταφύγιο. Οπότε βάζουμε έναν εργάτη εδώ στο καταφύγιο. Αντίστοιχα, το καταφύγιο λοιπόν, η τοποθεσία αυτή είναι μια κοινή θέση και φαίνεται, ξαναλέω, γιατί είναι ανοιχτό το κάτω μέρος. Έτσι είναι ο κανόνας που ισχύει γενικά. Δεν υπάρχει όριο στο πόσοι εργάτες μπορούν να τοποθετηθούν εκεί. Ακόμα και του ίδιου χρώματος, μπορεί να στείλουμε και δεύτερο εργάτη στο καταφύγιο που να ανήκει σε εμάς. Πηγαίνοντας εκεί μπορείτε να ξεσκαρτάρετε οποιοδήποτε αριθμό καρτών από το χέρι σας και να κερδίσετε ένα οποιοδήποτε υλικό για κάθε δύο κάρτες που ξεσκαρτάρετε. Τα σκάρτα, θυμίζω ότι είναι μια κλειστή στίβα, η οποία όταν τα ξεσκαρτάρω συγκεντρώνονται εδώ στο κάτω μέρος του ταμπλό. Και το περιγράφει κιόλας εδώ ξεκάθαρα. Μπορείτε να ξεσκαρτάρετε όσες κάρτες θέλετε από το χέρι σας, για κάθε δύο που ξεσκαρτάρετε κερδίζετε ένα υλικό της επιλογής σας. Τέλος, έχουμε το ταξίδι, το οποίο είναι στο κάτω αριστερά μέρος του ταμπλό των παικτών, το κεντρικό ταμπλό του παιχνιδιού. Μόνο το φθινόπωρο, που είναι η τελευταία εποχή, και το λέει εδώ, ανοιχτό μόνο το φθινόπωρο, μπορείτε να στείλετε έναν εργάτη σας εδώ. Πρέπει να ξεσκαρτάρετε τόσες κάρτες όσοι οι αναγραφόμενοι πόντοι της τοποθεσίας ταξιδιού. Οι τοποθεσίες 5 πόντων, 4 πόντων και 3 πόντων είναι αποκλειστικές και η τοποθεσία 2 πόντων είναι κοινή, οπότε μπορούν να μπουν και άλλοι εργάτες εκεί. Και ο εργάτης που θα τοποθετηθεί εκεί δίνει τους αναγραφόμενους πόντους στο τέλος του παιχνιδιού. Μπορείτε να στείλετε περισσότερους του ενός εργάτες για ταξίδι. Αν λοιπόν έρθω εδώ και βάλω ένα εργάτη σε αυτή τη θέση, εδώ πρώτος που είναι κλειστή, θα πάρω 5 πόντους. Βέβαια θα πρέπει να ξεσκαρτάρω τόσες κάρτες όσες είναι οι πόντοι. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεσκαρτάρω 5 κάρτες. Ενώ σε αυτή τη θέση, η οποία είναι ανοιχτή, μπορούν να έρθουν
αντίστοιχα πολλοί παίκτες, μιας και αυτές οι τρεις είναι αποκλειστικές, αυτή η τελευταία είναι ανοιχτή. Φυσικά θα πάρουν 2 πόντους ο καθένας και θα πρέπει να ξεκατάρουν αντίστοιχα 2 κάρτες, όπως περιγράφει η ενέργεια. Πάμε λοιπόν να δούμε την δεύτερη επιλογή που έχουμε, αν δεν παίξουμε έναν εργάτη στο γύρο μας, ανταυτού μπορούμε να παίξουμε μια κάρτα. Μπορείτε να παίξετε μια κάρτα και για να παίξετε μια κάρτα πρέπει να πληρώσετε στο απόθεμα τις αναγραφόμενες απαιτήσεις. Μπορούν να παιχτούν είτε κάρτες του λιβαδιού, που είναι οι κάρτες που υπάρχουν οι 8 μπροστά στο ταμπλό μας κάτω και είναι κοινές για να τις κτίσει οποιοδήποτε, εφόσον έρχεται ο γύρος του και επιλέξει να παίξει μια κάρτα, είτε κάρτες απευθείας από το χέρι μας. Παίζετε αυτές τις κάρτες μπροστά σας, δημιουργώντας την πόλη σας. Υπάρχουν 2 είδη καρτών στο παιχνίδι: τα πλάσματα και οι κατασκευές. Να πούμε εδώ ότι πλάσματα και κατασκευές υπάρχουν. Αυτοί οι 2 κάρτες είναι τα είδη καρτών που απαρτίζουν την τράπουλα και μπορείτε να έχετε πολλές φορές μία απλή κάρτα στην πόλη σας, όμως μόνο μία φορά μία μοναδική κάρτα. Για παράδειγμα, το δικαστήριο λέει ότι είναι μοναδική κατασκευή, οπότε δεν μπορώ να έχω 2 δικαστήρια, αλλά το ταχυδρομείο, που είναι πιο πάνω, λέει ότι είναι απλή κατασκευή. Οπότε μπορώ να έχω 2 ταχυδρομεία, για παράδειγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε την ανατομία των καρτών. Ξεκινάμε λοιπόν από τις κατασκευές. Αυτά θυμίζω είναι τα πλάσματα, αυτές είναι οι κατασκευές. Οι κάρτες έχουν την εξής ανατομία και είναι πολύ εύκολες. Η πάνω αριστερή γωνία της κάρτας δείχνει τις απαιτήσεις. Στο γύρο μου, αν επιλέξω να παίξω μια κάρτα, πρέπει να πληρώσω αυτά εδώ για να την κατεβάσω στην πόλη μου, στο πλέγμα 3x5 που φτιάχνω την πόλη μου μπροστά μου. Εδώ συγκεκριμένη θέλει να δώσω ένα κλαδί, ένα ρετσίνι και 2 βότσελα. Φυσικά πρέπει να έχω φροντίσει, να τα έχω προμηθευτεί από πριν και να τα έχω μπροστά μου στο απόθεμά μου, το προσωπικό μου. Εδώ φαίνεται το είδος της κάρτας. Και αν δείτε, αυτές οι 2 κάρτες έχουν το ίδιο είδος, αλλά οι κάρτες έχουν διαφορετικά είδη ανάλογα με την κατανομή που έχουν μέσα στο παιχνίδι και θα εξηγήσουμε γιατί κάποιες φορές κάποιες κάρτες δίνουν κάποιους πόντους ανάλογα με το πόσες κάρτες έχεις από το ένα είδος και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτή όμως απλά σας δείχνει εδώ το είδος της μέσα σε αυτή τη θέση. Επιπλέον, μέσα στο κομμάτι αυτό υπάρχουν 2 χαρακές. Αυτό δείχνει πόσες φορές υπάρχει αυτή η κάρτα μέσα στην τράπουλα. Αντίστοιχα εδώ φαίνεται το όνομα της κάρτας, η πόντη, το κείμενο της κάρτας και το δωρεάν πλάσμα. Που σημαίνει το πλάσμα που θα μπορείς να παίξεις από το χέρι σου αν έχεις ήδη κατεβάσει το δικαστήριο χωρίς να πληρώσεις το κόστος του. Μιλώντας για κόστη, πάμε να δούμε και την ανατομία ενός μιας κάρτας πλάσματος. Πάλι, στο πάνω αριστερά μέρος εδώ έχει τα απαιτούμενα. Συγκεκριμένη θέλει 3 μούρα. Το είδος, το όνομα, τους πόντους, το αντίστοιχο όριο της πόλης, μοναδικό πλάσμα, και εδώ φαίνεται το κείμενο της κάρτας. Μπορείτε λοιπόν να πληρώσετε το απαιτούμενο κόστος συγκεκριμένης κάρτας σε μούρα, δηλαδή να δώσω 3 μούρα και να την κατεβάσω στην πόλη μου, πληρώνοντας κανονικά, ή αν η κατασκευή που αναγράφεται στην πάνω αριστερή γωνία βρίσκεται ήδη στην πόλη σας, την έχετε χτίσει σε προηγούμενο γύρο, τότε μπορείτε να παίξετε την κάρτα αυτού του πλάσματος χωρίς να πληρώσετε το κόστος. Οπότε σε οδηγεί το παιχνίδι να έχεις φτιάξει συγκεκριμένες κάρτες που ζητάνε άλλες κάρτες πλασμάτων. Αν είχα χτίσει το δικαστήριο από πριν στην πόλη μου, αυτή εδώ την κάρτα θα την κατέβασα δωρεάν, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσω 3 μούρα. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι όταν παίζετε ένα πλάσμα δωρεάν, χρησιμοποιώντας την σχετική κατασκευή, τοποθετείτε ένα δίκτυ κατηλημένο στην κατασκευή. Το δωρεάν παίξιμο μπορεί να το κάνετε μόνο μία φορά ανά κατασκευή. Οπότε, αν αυτή η κάρτα ήταν στην πόλη μου και χρησιμοποιήσω την δωρεάν κατασκευή, θα βάλω ένα δίκτυο εδώ κατηλημένο για να δείξω ότι την δωρεάν κατασκευή την έχω χρησιμοποιήσει για να κατεβάσω τον δικαστή. Και κάτι επίσης σημαντικό, ο δείκτης κατηλημένου δεν αφαιρείται από την κάρτα κατασκευής αν το δωρεάν πλάσμα αργότερα αφαιρεθεί από την πόλη σας. Η πόλη σας λοιπόν, μιλώντας για πόλη, είναι η θέση στις οποίες κατεβάζετε τις κάρτες καθώς αναπτύσσετε την πόλη σας μπροστά σας. Είναι οι κάρτες τις οποίες έχετε πληρώσει και έχετε παίξει από το χέρι σας ή από το λιβάδι. Η πόλη σας έχει ένα μέγιστο 15 θέσεων στις οποίες μπορείτε να παίξετε κάρτες και κάθε κάρτα δεσμεύει μία θέση. Μία προτινόμενη διάταξη είναι 3 γραμμές με 5 κάρτες η κάθε μία, 3, 3, 5, 15. Οι κάρτες γεγονότων δεν υπολογίζονται στο όριο των 15 καρτών. Οπότε αυτό εδώ είναι μία προτινόμενη διάταξη για να βάλετε τις μέχρι και 15 κάρτες που μπορείτε να κατεβάσετε φτιάχνοντας την πόλη σας. Πάμε τώρα να δούμε τα είδη καρτών με βάση το είδος. Θυμίζω το είδος φαίνεται με το σύμβολο που υπάρχει σε αυτήν εδώ τη θέση. Ξεκινάμε με αυτή την κάρτα, με αυτό το είδος. Αυτό είναι το λαδί, ταξιδιώτης. Ενεργοποιείται μία φορά αμέσως μόλις παιχτεί και δεν ενεργοποιείται ξανά. Οπότε είναι μία φορά αυτό που γίνεται. Πράσινο.
Παραγωγή. Ενεργοποιείτε μία φορά μέσα με όλους τους παιχτή και μία φορά κατά τη διάρκεια της ενέργειας προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Κόκκινο. Προορισμός. Ενεργοποιείτε όταν ένας εργάτης τοποθετηθεί σε αυτόν. Τις κάρτες με το σύμβολο ανοιχτό, όπως αυτή εδώ, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες και να τις επισκεφθούν και οι αντίπαλοι. Αλλά ο ιδιοκτήτης παίρνει ένα πόντο, όπως είπαμε. Οι μπλε κάρτες, που είναι η διακυβέρνηση, σας προσφέρει bonus όταν παίζετε συγκεκριμένα είδη καρτών και τρόπους, και έχει τρόπους για να παίξετε κάρτες με έκπτωση αντίστοιχα, περιγράφονται στο κείμενο. Και τέλος, αυτό εδώ το σύμβολο, η MOV, είναι ευμάρεια, αξίζει τους βασικούς πόντους και τους αναγραφόμενους πόντους στο τέλος του παιχνιδιού. Είναι πόντι που παίρνεις στο τέλος. Τραβώντας κάρτες. Πάντα να τραβάτε κάρτες από την τράπουλα, εκτός αν αναφέρετε ρητά να τις τραβήξετε από το λιβάδι. Η τράπουλα, θυμίζω, είναι στο κάτω μέρος του ιερού δέντρου. Υπάρχει ένα αυστηρό όριο χεριού 8 καρτών. Δεν πρέπει ποτέ να έχετε πάνω από 8 κάρτες στο χέρι σας. Αν πρόκειται να τραβήξετε κάρτες, μπορείτε να το κάνετε μέχρι να έχετε 8, όχι περισσότερες. Και αν πρέπει να δώσετε κάρτες σε έναν αντίπαλο και τα χέρια όλων των αντιπάλων είναι γεμάτα, τότε ξεσκαρτάρετε τις κάρτες αντί να τις δώσετε. Θυμίζω ότι ξεσκαρτάρουμε κάρτες στο κάτω μέρος του ταμπλό. Αν παιχτεί μια κάρτα λιβαδιού, αμέσως αντικαταστήστε την με μια νέα από την τράπουλα. Για παράδειγμα, αν στο γύρο μου εγώ πληρώσω 2 μούρα και χτίσω τον ταχυδρόμο, θα τον πάρω, θα τον κατεβάσω στην πόλη, θα κάνω ό,τι λέει η κάρτα. Εδώ θα δημιουργηθεί ένα κενό στις κάρτες λιβαδιού που είναι κάτω στο ταμπλό. Αμέσως θα τραβήξω μια καινούρια κάρτα από την τράπουλα και θα την αντικαταστήσω έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα 8 κάρτες εδώ. Αν η ιδιότητα μιας κάρτας επιτρέπει στους παίκτες να τραβήξουν κάρτες από το λιβάδι, πρώτα τραβήξτε όλες τις κάρτες και μετά αναπληρώστε. Και αν εξαντληθεί η τράπουλα, ανακατέψτε τα σκάρτα που είναι στο κάτω μέρος και δημιουργήστε μια νέα τράπουλα για να μπει πάλι κάτω από το ιερό δέντρο. Μια γρήγορη κουβέντα για το χρονισμό. Όταν παίζετε μια κάρτα, ακολουθήστε αυτή τη σειρά γεγονότων για να μην υπάρχουν μπερδέματα. Πρώτον, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα παίξηματος καρτών, μπουντρούμι, δικαστής, πανδοχίας κλπ. Δεύτερον, πληρώστε υλικά ή χρησιμοποιήστε τον δείκτη κατελημένου. Τρίτον, αν η κάρτα προέρχεται από το λιβάδι, αναπληρώστε το λιβάδι. Τέταρτον, τοποθετήστε τη νέα κάρτα στην πόλη σας. Αν η ιδιότητα της νέας κάρτας αφαιρεί μια άλλη κάρτα από αυτή την πόλη, αυτή η κάρτα αφαιρείται αμέσως πριν η νέα τοποθετηθεί. Πέμπτον, εφαρμόστε την ιδιότητα της νέας κάρτας. Και έκτον, εφαρμόστε άλλες ιδιότητες που ενεργοποιούνται, δικαστήριο, μαγαζάτορας και το καθεξής, με την τοποθέτηση που κάνετε. Έπειτα, το τρίτο που μπορούμε να κάνουμε στο γύρο μας είναι προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή. Εάν έχετε τοποθετήσει όλους τους εργάτες και δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να παίξετε μια κάρτα, τότε πρέπει να προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή. Στο γύρο σας παίρνετε πίσω όλους τους τοποθετημένους εργάτες σας, από όπου και να τους έχετε βάλει, μπροστά σε κάρτες στην πόλη σας, σε κάρτες γεγονότων, σε κάρτες σε περιοχές δασικές, σε περιοχές βασικές, όπου και να τους έχετε βάλει τους εργάτες, τους παίρνετε όλους πίσω. Και κατόπιν κερδίζετε τα αναγραφόμενα στην κορυφή του αιώνιου δέντρου, τα οποία φαίνονται εδώ. Όταν γίνει αυτό, ο γύρος σας τελειώνει και συνεχίζει ο επόμενος παίκτης. Θεματικά το παιχνίδι ξεκινάει στα τέλη του χειμώνα και τελειώνει καθώς ο επόμενος χειμώνας πλησιάζει. Η τελευταία ενέργεια προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή που μπορείτε να εκτελέσετε είναι αυτή του φθινοπόρου. Οι παίκτες δεν είναι υποχρεωτικό να εκτελέσουν την ενέργεια προετοιμαστείτε για την επόμενη εποχή την ίδια στιγμή. Φυσικά μπορεί να συνεχίσει κάποιος να παίζει κάρτες και ούτω καθεξής. Όταν προετοιμάζεστε για την επόμενη εποχή, νέοι εργάτες από το αιώνιο δέντρο έρχονται στην πόλη σας. Κερδίστε τον εργάτη που σας αντιστοιχεί και ενεργοποιήστε το αναγραφόμενο bonus της επόμενης εποχής. Πάμε λοιπόν να δούμε τις τρεις εποχές, είναι άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Ξεκινώντας με την άνοιξη. Την άνοιξη κερδίζετε ένα νέο εργάτη, γι' αυτό και τους έχουμε βάλει ήδη εκεί, άρα αν τελειώσετε και κάνετε το τέλος του γύρου σας, θα κερδίσετε έναν εργάτη όπως φαίνεται εδώ. Επιπλέον, ενεργοποιείτε όλες τις πράσινες κάρτες παραγωγής της πόλης σας με όποια σειρά θέλετε και γι' αυτό και υπάρχει το σύμβολο εδώ των καρτών παραγωγής για να σας το υπενθυμίσει. Το καλοκαίρι αντίστοιχα, το οποίο είναι εδώ, το καλοκαίρι κερδίζετε πάλι ένα νέο εργάτη. Δεν υπάρχει παραγωγή το καλοκαίρι, βλέπετε, δεν υπάρχει αυτό το σύμβολο κάτω από το καλοκαίρι, άρα δεν κάνουμε παραγωγή το καλοκαίρι όπως κάνουμε την άνοιξη και το φθινόπωρο. Όμως οι πράσινες κάρτες ενεργοποιούνται κανονικά αν παιχτούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέσα στο παιχνίδι δηλαδή ενεργοποιούνται. Δεν ενεργοποιούνται στο τέλος, όταν τελειώνουμε και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη εποχή. Επίσης μπορείτε να τραβήξετε έως 2 κάρτες λιβαδιού όταν προετοιμάζεστε για το καλοκαίρι και το γράφει ξεκάθαρα από κάτω. Τέλος, το φθινόπωρο, το bonus που παίρνετε όταν τελειώσετε είναι ότι το φθινόπωρο κερδίζετε 2 εργάτες
και ενεργοποιείτε όλες τις πράσινες κάρτες παραγωγής της πόλης σας, όπως κάναμε αντίστοιχα και την άνοιξη. Απλά παίρνουμε δύο εργάτες αντί για έναν που παίρναμε μέχρι στιγμής. Το τέλος του παιχνιδιού. Όταν φτάσετε στο τέλος του φθινοπόρου και δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να εκτελέσετε άλλες ενέργειες, έχετε τελειώσει το παιχνίδι και πρέπει να δηλώσετε πάσο. Εάν ένας παίχτης έχει δηλώσει πάσο, δεν μπορεί να πάρει κάρτες υλικά και αν πρέπει να δώσετε κάρτες υλικά σε κάποιον παίχτη και όλοι οι παίχτες έχουν δηλώσει πάσο, τότε τα ξεσκαρτάρετε. Όλοι οι παίχτες δεν έχουν τελειώσει, όσοι οι παίχτες δεν έχουν τελειώσει, τότε συνεχίζουν να παίζουν μέχρι να δηλώσουν πάσο. Και τότε προσθέτετε τους πόντους κάθε παίχτη για να βρείτε τον νικητή. Μπορεί να σας φανεί ευκολότερο να προσθέσετε τη βασική τιμή της κάθε κάρτας και μετά να προσθέσετε τους δείκτες πόντων, τα bonus, των move καρτών, ευμάρεια, στους πόντους ταξιδιού και τα γεγονότα. Και αν υπάρχει ισοπαλία, ο παίκτης που ολοκλήρωσε τα περισσότερα γεγονότα είναι ο νικητής. Και αν υπάρχει και πάλι ισοπαλία, ο παίκτης με τα περισσότερα χρησιμοποιητά υλικά είναι ο νικητής. Το φυλάδι δεγιών έρχεται με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα βαθμολόγηση στη σελίδα 14, όπου φαίνονται οι βασικοί πόντοι καρτών, που για αυτή την πόλη είναι 22. Οι βασικοί πόντοι καρτών, ξαναλέω, είναι αυτοί που είναι στην κάρτα πάνω. Δείκτες πόντων που έχει συγκεντρώσει ο παίκτης ή η παίκτρια μέσα στο παιχνίδι με διάφορους τρόπους που μπορούν να κερδίσουμε πόντους νίκης. Μπόνους πόντοι καρτών ευμάρειας. Συγκεκριμένα εδώ έχει 10, 3 για τη σύζυγο, 2 για τον αρχιτέκτονα, 5 για τον βασιλιά. Είναι συγκεκριμένες κάρτες λοιπόν που τις δίνουν αυτές, δίνουν αυτούς τους πόντους. Αντίστοιχα και κάθε κάρτα πάνω εξηγεί πότε θα πάρεις τους πόντους αυτούς που δίνει κάθε κάρτα. Για παράδειγμα εδώ ο βασιλιάς δίνει ένα πόντο για κάθε βασικό γεγονός που ολοκληρώσατε και δύο πόντους για κάθε ειδικό γεγονός που έχετε ολοκληρώσει. Οπότε ανάλογα με το τι γεγονότα έχει ολοκληρώσει ο παίχτης, παίρνει τους αντίστοιχους πόντους νίκης. Συγκεκριμένη περίπτωση για τον βασιλιά παίρνει 5. Τέλος, πόντι ταξιδιού. Οι πόντι ταξιδιού εξηγούνται εδώ πάνω και θα σας το δείξω λίγο εδώ. Ανάλογα με το που έχει τοποθετήσει ο παίχτης εργάτες. Συγκεκριμένα εδώ έχει τοποθετήσει θέση 4, οπότε παίρνει 4 πόντους νίκης. Και τέλος, για τα γεγονότα τα οποία έχει εκπληρώσει, τα οποία στο συγκεκριμένο παίχτη είναι αυτά εδώ. Και βλέπουμε ότι για τα γεγονότα έχει 12. 6 για το μόνιμο διασκεδαστή, 3 για την εξομολόγηση κακοποιούν και 3 για τη μεγάλη γύρα. 3 και 3 και 6, στο σύνολο 12 πόντους νίκης. Άρα συνολικά αυτή η πόλη στον παίχτη έχει δώσει 62 πόντους νίκης. Τέλος, θα πούμε το φυλάδιο δικιών περιγράφει διάφορες κάρτες πώς δουλεύουν και πώς λειτουργούν στο τέλος του φυλαδίου του. Ενώ επίσης υπάρχουν και κανόνες για έναν παίχτη, μάλιστα με επίπεδα δυσκολίας, πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά και τρίτη χρονιά, εναντίον του Ragworld, τον Απατεώνα, το οποίο έχει ενδιαφέρον, αλλά θα το δείξουμε σε ξεχωριστό βίντεο που θα γυρίσουμε ένα solo playthrough και θα εξηγήσουμε και τους λίγους κανόνες που έχει για να παίξει το παιχνίδι κάποιος με ένας παίκτης να παίξει το παιχνίδι μόνος του ή μόνη της. Οπότε αυτά είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για το πώς παίζει το Everdell η έφορη κοιλάδα. Εξαιρετικό παιχνίδι από πολλούς, από πολλές οπτικές γωνίες και από πολλούς λόγους που μπορεί να το σκεφτεί κανείς και να το πιάσει. Ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει καθόλου δύσκολους κανόνες. Ήμουν πολύ σχολαστικός στο βίντεο για να εξηγήσω τα πάντα. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να διαβάσετε το φυλάδι δικιών για να παίξετε πλέον το παιχνίδι, απλά να δείτε το βίντεο. Ο λόγος όμως που το παιχνίδι θεωρώ ότι είναι από εκείνα τα οποία πολύ εύκολα μπορώ να προτείνω, έχοντας τόσα παιχνίδια πίσω μου και γύρω μου και παντού και έχοντας παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, ο λόγος ο οποίος μπορώ να το προτείνω τόσο εύκολα πλέον και σε όλους, γιατί κυκλοφορεί στα ελληνικά με όλες τις κάρτες μεταφρασμένες, με όλη αυτή την υπέροχη εικονογράφηση προσβάσιμη μέσα από το παιχνίδι και όλα τα υπέροχα υλικά του, είναι γιατί παίζει γρήγορα, έχει πολύ εύκολους κανόνες, έχει πολύ ωραία επαναπαιξιμότητα, μπορείς να παίξεις ξανά και ξανά παρτίδες χωρίς να αισθάνεσαι ότι κάνεις το ίδιο πράγμα. Ίσα-ίσα, ανάλογα με το πώς θα στήσεις την πόλη σου με τις κάρτες που θα κατεβάσεις, έχεις τελείως διαφορετική εμπειρία από την προηγούμενη παρτίδα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στα παιχνίδια για να μην τα βαριέται κάποιος. Παίζει με έναν παίχτη, παίζει μέχρι 4 παίχτες. Παίζει γενικά πολύ εύκολα, δεν περιμένεις πολύ μέχρι να έρθει η σειρά σου πάλι και να ξαναπαίξεις, γιατί ο κάθε παίχτης απλά είτε θα πληρώσει μια κάρτα και θα την κατεβάσει στην πόλη του, είτε θα στείλει ένα εργάτη και θα πάρει τα υλικά, τόσο απλά. Οπότε η ροή του παιχνιδιού δεν είναι κουραστική, αλλά πάνω απ' όλα οι επιλογές που έχει ο κάθε παίχτης, κάθε παίχτρια με το πώς θα στήσει την πόλη του, την πανέμορφη αυτή πόλη, γιατί οι κάρτες είναι αριστουργήματα, είναι πραγματικά πανέμορφες, είναι στο ζουμί του παιχνιδιού, είναι η ουσία του παιχνιδιού και είναι αυτό το οποίο έκανε αυτό το παιχνίδι παγκόσμια επιτυχία και νομίζω αν κάποιος δεν το αποκτήσει στην ελληνική του έκδοση θα κάνει κακό, γιατί θα χάσει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα πανέμορφο παιχνίδι το οποίο είναι διαχρονικό, είναι αριστούργημα και μέσα από την απλότητα των κανόνων του δίνει παράλληλα όμορφο επιτραπέζιο παιχνίδι στο τραπέζι, είναι πανέμορφο απλά να το κοιτάς,
αλλά και ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται εύκολα και δεν κουράζει καθόλου με κανόνες. Νομίζω και από τη διάρκεια και όλα τη παρτίδα, γιατί το παιχνίδι δεν κρατάει πολύ, έχει όλα εκείνα τα χρυσά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι check, 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 που κοιτάμε πάντα όταν προτείνουμε εδώ στο Επιτραπέζιο με παιχνίδια για κάθε είδος και για κάθε κατάσταση. Και αυτό είναι από εκείνα τα παιχνίδια τα οποία νομίζω πολύ δύσκολα σε κάποιον δεν θα αρέσει και πολύ δύσκολο δεν θα κάνει σε κάποια περίσταση. Αυτό λοιπόν είναι το Everdell, η Έφορη Κοιλάδα. Νομίζω ότι είναι ένα must παιχνίδι να υπάρχει σε κάθε συλλογή. Αν δεν το έχετε, φροντίσετε να το αποκτήσετε. Θα γυρίσουμε και ένα ξεχωριστό βίντεο για το πώς παίζει το παιχνίδι σε ένα solo playthrough. Το οποίο δεν αλλάζει κάτι, γιατί όλοι οι κανόνες εξηγούνται. Απλά έχει μια μικρές λεπτομέρειες, γιατί θα παίζω μόνος μου εναντίον του εικονικού αντιπάλου του παιχνιδιού. Αλλά όλοι οι βασικοί μηχανισμοί του παιχνιδιού θα εξηγηθούν. Οπότε μπορείτε να δείτε και στην πράξη πώς παίζει εκεί το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν από εμάς. Μέχρι την επόμενη φορά, βρίσκεστε στο Επιτραπέζιο.